πρόσκληση από το Συνδικάτο για να παρευρεθούμε στην ημερίδα που είχαν για σήμερα με θέμα, τα θέματα υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την εργασία των εργαζομένων στο food delivery. Είναι γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσίασε κάποιες σημαντικές αλλαγές από το 2017 σχεδόν και μετά, όταν δημιουργήθηκαν οι πλατφόρμες εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος έχουμε πολλά αρκετά συμβάντα ατυχημάτων, τροχαία κυρίως. Γι' αυτό και χρήση μιας ιδιαίτερης αντιμετώπισης όσον αφορά την εκπαίδευση των ατόμων, καθώς και την χρήση των μέσων που θα πρέπει να χορηγούνται για την προστασία και την εκπαίδευση των κατοικών τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κλάδος των πλατφόρμων εργασίας παρουσιάζει μια εξέλιξη η οποία όταν παρουσιάστηκε πρώτη φορά ήταν πέρα του νομοθετικού πλαισίου που είχαμε, αλλά σταδιακά, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σταδιακά όμως το νομοθετικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο προσαρμόστηκε και τώρα θεωρούμε ότι είναι στη φάση να ανταπεξέλθει και πραγματικά να προσφέρει αυτό που πρέπει να προσφέρει για την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων αυτών. Με χαρά είμαστε σήμερα στο εργατικό κέντρο να μεταλαμπαδεύσουμε κάποιες βασικές γνώσεις, κάποια ερεθίσματα για τα ζητήματα των πρώτων βοηθειών. Τι θα περιλαμβάνει η παρουσίαση? Θα περιλαμβάνει κάποιες βασικές στοιχειώδεις γνώσεις που είναι απαραίτητες στον καθένα μας για ό,τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο έκτακτο περιστατικό στον δρόμο, στη δουλειά, στο επάγγελμα. Και για ποιους εργαζόμενους θα είναι χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες? Αυτές είναι χρήσιμες για τον καθένα μας και πολύ περισσότερο είναι για αυτούς τους ανθρώπους που με όποιες συνθήκες μας φέρνουν το φαγητό, το προϊόν, το πακέτο στο σπίτι μας, αυτούς που είναι πάνω στα μηχανάκια και καμιά φορά εκνευριζόμαστε όταν είναι στον δρόμο και μας προσπερνάνε λίγο βιαστικά, αλλά όταν είμαστε στο σπίτι και τους περιμένουμε με ανυπομονησία και εκεί δεν κάνουμε χάρη στο χρόνο. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι. Πώς θα αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο περιστατικό μέσα στις δύσκολες και βάρβαρες συνθήκες των μεγαλοπόλεων? Μπορεί να σώσει τη ζωή τους δηλαδή η γνώση αυτών των οδηγιών? Μπορεί να σώσει και τη δική του τη ζωή και τη ζωή του συνανθρώπου του και πολύ περισσότερο να λειτουργήσει προληπτικά σε μια περίπτωση εμπλοκής πιθανή σε ένα ατύχημα. Μπορεί να το βάλει σε ένα σκεπτικό πώς θα διασφαλίσει τον εαυτό του και τους άλλους. Αυτή η πρωτοβουλία που έχει το σωματείο, πώς σας φάνηκε? Είναι άκρως ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και μακάρι όλοι οι συλλογικοί φορείς να παίρνουν τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες για να ασφαλίζουν τους εργαζόμενους, τα στελέχη τους. Είναι πολύ βασικό, είναι πάρα πολύ βασικό πραγματικά.